Okay, το παραδέχομαι. Έκανα πάλι αγορές από Beauty Joint. Κρεμάστε με. Βασικά δεν ήταν να κάνω για μένα παραγγελία, ήταν να κάνω για μια φίλη μου. Μπήκα στη διαδικασία και ψώνισα κι εγώ, αλλά πήρα λίγα πραγματάκια και μου είχαν έρθει κάνα δύο πραγματάκια τα οποία τα είχα παραγγείλει από eBay και είπα να σας κάνω αυτό το βίντεο haul. Λοιπόν, ας πάμε πρώτα από τα πράγματα τα οποία πήρα από Beauty Joint. Τιμές δεν τις θυμάμαι τώρα δυστυχώς απ' έξω, αλλά θα σας αφήσω από κάτω το κανάλι, το site για να τα τσεκάρετε. Λοιπόν, το πιο σημαντικό ήταν. Τι ήταν, α ναι, ήταν αυτό εδώ. Είναι τη Lime Crime, είναι το Red Velvet. Έχω το Sweat Berry, το οποίο έχω κάνει και review. Το Sweat Berry είναι πιο γλυκό κόκκινο, αυτό είναι πολύ πιο βαθύ. Είναι stain. Έτσι. Στεγνώνει στα χείλη, αλλά τα αφήνει βελούδινα, δεν τα ξεραίνει, ούτε αφήνει κομματάκια στα χείλη. Ακριβώνε μεν, αλλά αξίζει τα λεφτά του. Αν θέλετε να κάνετε μια καλή επένδυση, πάρτε ή αυτό ή το Sweat Berry. Πονάω στο βγάλω πριν ποτίσω στο χέρι μου. Ήδη ψιλοπότησε. Λοιπόν, αυτό εδώ, γι' αυτό βασικά ψώλησα περισσότερο και πήρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πήρα αυτές εδώ τις δύο οζίτσες, τα δύο μανό. Είναι από την εταιρεία Clean Color, το νούμερο 73. Και το νούμερο 65. Ένα μοβ και ένα ροζ χρυσό. Αυτά εδώ τα δύο. Πήρα τις NYX, τα Butter Gloss. Πρώτη φορά τα δοκιμάζω. Τα είδα από την Πασχαλιά. Πήρα το νούμερο τυραμισού. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο nude χρωματάκι. Αυτό εδώ, σας βάλω λίγο ακόμα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει σαν καραμέλα. Αυτό εδώ. Μ' άρεσε, δηλαδή όσο το έχω δοκιμάσει μου άρεσε. Αν και μοιάζει πάρα πολύ με ένα άλλο που έχω που λέγεται... Θα σας πω πώς λέγεται. Μοιάζει πάρα πολύ με τις NYX που έχω, το Smoky Look. Νομίζω έτσι λέγεται, ναι, νομίζω έτσι λέγεται. Smoky... Όχι, ψέματα. Ψέματα. Μοιάζει περισσότερο με τις NYX, τα Mega Shine που έχω, το Natural, ναι. Ας τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Ναι, όντως μοιάζουνε. Αυτό μυρίζει φράουλο κεράσι. Αυτό μυρίζει... τι είπαμε ότι μυρίζει. Τι έχω πάθει. Καραμέλα. Λοιπόν, αυτά τα δύο μοιάζουνε μεταξύ τους. Τέλος πάντων. Ας το καθαρίσω και αυτό. Πήρα τις Ardell, τις Demi Wispies. Ακριβές να μεν, για βλεφαρίδες σε σχέση με αυτές που παίρνω εγώ από eBay που έχει 10 έχουν 3,5 ευρώ τέλος πάντων, αυτές έχουν ούτε ένα ζευγάρι έχουν 2 ευρώ, αλλά είναι πολύ καλές. Πήρα της NYX το μολυβάκι για τα χείλη, το Bloom, το είχα και παλαιότερα αλλά μου τελείωσε. Είναι αυτό εδώ το πολύ έντονο Fuchs Mauve. Τα συγκεκριμένα μολύβια από την NYX είναι πάρα πολύ καλά. Και οικονομικά και είναι πάρα πολύ απαλά στα χείλη, πάρα πολύ ενυδατικά. Δεν ξέρω αν καθόλου τα χείλη, μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω αρκετά από αυτά. Τυπάει και το κινητό μου, αφήστε το. Και πήρα και αυτό εδώ της LA, είναι concealer, ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Πήρα το νούμερο Classic Ivory, λίγο ροζίζει, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ωραία φωτεινότητα κάτω από το μάτι. Ας σας κάνω λιγάκι εδώ ένα swatch. Ροζίζει, όντως ροζίζει. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Το δοκίμασα, μου άρεσε. Λοιπόν, αυτά εδώ ήταν από Beauty Joint. Και πάμε να σας δείξω λίγο γρήγορα τι ήρθε από eBay. Από eBay ήρθαν αυτά εδώ τα δύο πινέλα. Το παιδάκι και η μαμά. Είναι ένα τεράστιο πινέλο για πούδρα και για κοψίματα. Θα σας αφήσω link από κάτω πόσο στοίχιζε. Δεν έμεινε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη. Εντάξει, απαλό είναι. Αλλά παρά είναι νομίζω μεγάλο. Φαινόταν λίγο πιο μικρό. Αν έχετε πολύ μεγάλο πρόσωπο και έντονες γωνίες και μεγάλα ζυγωματικά, θα σας ταιριάξει για κοψίματα. Για μένα είναι λίγο μεγάλο. Καλό είναι, απαλό είναι. Θα σας αφήσω link από κάτω πόσο στοίχιζε. Αυτό εδώ. Και πήρα και αυτό εδώ. Το ήθελα βασικά και τη τσάντα μου. Το ξανέχω αυτό, αλλά μου το πήρε μια φίλη μου. Δεν θυμάμαι πόσο έκανε, και αυτό έκανε 1 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο για τσάντα και γενικά για make-up bag μέσα στη τσάντα σας να το έχετε. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
και κάνει και για κοψίματα και για ρούς, αυτό εδώ. Και μου ήρθε από την εταιρεία Ubup, την ξέρετε ότι την αγαπώ αυτή την εταιρεία, είναι κορεάτικη, είναι πολύ οικονομική. Έχω κραγιόν από αυτή την εταιρεία και πήρα αυτή τη φορά και πήρα και μια πούδρα λάμψης, είναι MOV, οι κλασικές πούδρες MOV, οι οποίες δίνουν λάμψη και φωτεινότητα γενικά στο πρόσωπο. Τη δοκίμασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά, ό,τι προϊόν έχω πάρει από αυτή την εταιρεία, μόνο λίγο οι σκιές λίγο με, δεν τρέξε, τρελάθηκα. Μου άρεσε, θα σας αφήσω και link από κάτω πόσο την πήρα. Και τελευταίο που μου ήρθε, το έχω παραγγείλει πάρα πολύ καιρό πριν, αλλά άργησε πάρα πολύ να έρθει. Είναι τα γνωστά Apocalypse, έτσι λέγονται. Έχω το Stellar, δηλαδή ένα βαθύ κόκκινο φραουλί, και πήρα και αυτό που φοράω, είναι στα χείλη μου. Είναι το Nova, το περίμενα πάρα πολύ καιρό να έρθει, δεν ξέρω, άργησε από το ταχυδρομείο, έκανε τουλάχιστον 1,5 μήνα. Είναι βασικά υγρά κραγιόν, δεν είναι stains, παρόλα αυτά μένουν πάρα πολύ, έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια στα χείλη, για τουλάχιστον 7 ώρες, 8 ώρες μπορεί να μένει στα χείλη, αν λέει το, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ευχαριστημένη ευτυχώς. Μου είπατε να τα παραγγέλνω από Άσος, αν ξαναπάρω Αποκαλύψη, γιατί τα αγαπώ, έχω 2 από αυτά, αυτό είναι το δεύτερο. Θα πάρω από αυτή τη φορά από asos.com που βγαίνει πιο οικονομικά, γιατί εγώ το παίρνω από eBay με έξοδο αποστολής 8,5 ευρώ, ενώ μου είπατε ότι μπορώ να τα βρω στο Asos με 6,5 ευρώ και 6 ευρώ και 5,5 ευρώ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ψώνια μου. Δεν πήρα πολλά. Πείτε μου ότι δεν πήρα πολλά. Δεν ξέφυγα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας, καλό βράδυ.